Στα χέρια της αστυνομίας βρίσκονται 6 ύποπτοι για τις φωτιές που κατέστρεψαν ολοσχερό τον καταβλισμό της Μόριας. Είναι όλοι αφγανικής καταγωγής. Οι 4 είναι μεταξύ 19 και 20 ετών και οι υπόλοιποι 2 ανήλικοι 17 ετών που είχαν ήδη μεταφερθεί εκτός Λέσβου και συνελήφθησαν στη Θεσσαλονίκη και την Κατερίνη αντίστοιχα. Στην ταυτοποίηση και τον εντοπισμό τους συνέβαλαν τα κλειστά συστήματα παρακολούθησης. Σας διαβεβαιώνω ότι στο τέλος θα επικρατήσει η νομιμότητα, η ασφάλεια, η δημόσια υγεία και η κανονικότητα. Τη Λέσβο επισκέφθηκε ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Σαρλ Μισελ, δηλώνοντας ότι είναι προσωπικά συγκινημένος από την κατάσταση. Επανέλαβε ότι τις αμέσως επόμενες μέρες η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα παρουσιάσει νέες συγκεκριμένες προτάσεις για το μεταναστευτικό και το άσυλο. Είναι μια δύσκολη και πολύ περίπλοκη κατάσταση. Αλλά εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης θέλω να πω ότι αρνούμε να κρύψω κάτω από το χαλί την πρόκληση του μεταναστευτικού. Είναι μια κοινή ευρωπαϊκή πρόκληση. Στη Μυτιλίνη, διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν στην κεντρική πλατεία καταγγέλλοντας πως η Λέσβος έχει καταντήσει φυλακή μεταναστών. Ζήτησαν τη μεταφορά προσφύγων και μεταναστών στην ενδοχώρα και από εκεί στις χώρες προορισμού. Συνερίζομαι και το δίκαιο αίτημα των προσφύγων να θέλουν να φτάσουν στη χώρα προορισμού, να μπορέσουν να ξαναχτίσουν οι άνθρωποι τις ζωές τους. Έχουμε κοινό αίτημα και οι κάτοικοι της Λέσβου και οι πρόσφυγες και οι δύο θέλουμε να απεγκλωβιστούμε από αυτή την κατάσταση η οποία είναι πάρα πολύ άσχημη, στρεσογόνα, έχει καταλύσει την οικονομία. Πορεία αλληλεγγύης στους πρόσφυγες και τους μετανάστες της Μόριας έγινε και στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.